Βασίλειος Κοκολάκης, είμαι εφημέριος των Ιερών Όων Υψώσεως του Μνημείου Σταυρού Χολαργού Παπάγου και είμαι ταυτόχρονα και καθηγητής θεολόγος στο πρώτο γυμνάσιο Αγίας Παρασκευής. Πάτε να μας πείτε για ποιο λόγο σήμερα μαζευτήκατε εδώ και ποιο είναι το θέμα που αντιμετωπίζετε. Ναι, από φέτος μπαίνει από την επαγωγή ως το γυμνάσιο ένα καινούριο πρόγραμμα μέσα στο πλαίσιο του εργαστηρίου δεξιοτήτων, το οποίο έχει να κάνει με την σεξουαλική διαπαιδαγώγηση. Είναι υποχρεωτικό να το διδάξουν αυτό οι καθηγητές ή να καλέσουν όποιον εκείνοι θέλουν για να μιλήσει στα παιδιά για αυτό το θέμα, το οποίο είναι πάρα πολύ προσωπικό, πάρα πολύ ευαίσθητο. Για ποιον λόγο? Επειδή το κάθε παιδί έχει το δικό του χαρακτήρα, τις δικές του ευαισθησίες, τα δικά του ψυχολογικά και σωματικά προβλήματα, για τέτοια θέματα μόνο οι γονείς είναι αυτοί που μπορούν να το διαπαιδαγωγήσουν. Και στο ερώτημα που τίθεται, ότι λένε «μα δεν υπάρχουν διαστραμμένοι γονείς». Ακόμα και να είναι διαστραμμένος ένας γονέας, αγαπάει πολύ περισσότερο το παιδί του από ότι έναν άλλον οποιοδήποτε άνθρωπο. Και γι' αυτό κάνουμε αυτή τη διαμαρτυρία, να σταματήσουμε. Πώς θα δημιουργηθεί έτσι και βγουν ναι, τα ναι, ναι. μαθήματα στις τάξεις όλων των Ο φόβος μας είναι ο εν Χριστώ φόβος, έτσι. Δεν είναι πανικός, είναι ο εν Χριστώ φόβος. Είναι ότι τα παιδιά πρώτα απ' όλα θα πονηρευτούν, ειδικά τα παιδιά του Δημοτικού θα πονηρευτούν από τη στιγμή που δεν υπάρχει κανένας τέτοιος λόγος. Αλλά από εκεί πέρα θα δοκιμάσουν το ένα με το άλλο να κάνουν πράξη αυτά που θα τους διδάξουν. Αυτό θα γίνει. Οπότε γιατί να το κάνουμε εμείς σημαία θεσμικά? Θα μου πείτε, δεν είναι η τηλεόραση? Είναι ωραία, η τηλεόραση κάνει τη δουλειά της. Το σχολείο όμως που υποτίθεται μας δίνει μια παιδεία, αυτός είναι ο φόβος μας, ότι θα υπάρξει μια πνευματική δηλητηρίαση των παιδιών μας.